είναι δημόσια πληροφορία αν κάποιος έχει παραβατική συμπεριφορά για δημόσιες ενέργειές του. Το αν ανήκει σε συγγνώμη, μια οργάνωση, κυρία Τζίμα, αν μπει εδώ, αν μπει εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο κανάλι σας, μια αναρχική συλλογικότητα. Ναι. Άνθρωποι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι άλλο πράγμα και αν παραβεί το νόμο. Μα ο νόμος θα πρέπει όμως, ο κόσμος και οι υπάλληλοι εδώ που δουλεύουν σκληρά να ξέρουν ποιοι απειλούν την ασφαλειά τους. Ναι, όχι. Κύριε Κυρανάκη, ο νόμος αντιμετωπίζει αδικήματα, όχι πεπιθήσεις. Σωστά ή λάθος? Μα εγώ για αδικήματα σας μίλησα. Όχι, εσείς είπατε ότι είναι αντιεξουσιαστής και ανήκει σε συγκεκριμένη οργάνωση. Και σας μίλησα για την παράβαση του νόμου που έκανε. Αυτό σας είπα. Μιλήσατε για την πράξη του Υπουργείου Υγείας. Δεν μιλήσατε για αυτό. Ας έχει όποια ιδεολογία θέλει. Ας ξέρει, το ξέρουμε πολύ καλά. Το δείξαν οι κάμερές σας. Και το ξέρει και η δικογραφία. Και σχηματιστεί και από χθες δικογραφία. Άρα, εγώ σας ρωτώ λοιπόν ειλικρινά. Αν μπει εδώ μέσα, μέσα στο κανάλι του Μέγκα, μία ομάδα αντιεξουσιαστών, τα σπάσει όλα. Και απειλήσει τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ, τους τεχνικούς, δημοσιογράφους, τις κοπέλες που δουλεύουν στο μακιγιάζ. Θα θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί που απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή σας? Καλά, ναι αυτό ή όχι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δικό μου έργο. Θα το αναλάβουν αυτοί που πρέπει να το αναλάβουν. Εγώ θα το αναλάβει η αστυνομία, θα το αναλάβουν οι εισαγγελικές, οι δικαστικές αρχές. Έτσι θα γίνει. Σε αυτή τη χώρα είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τον άνθρωπο να πιστεύει όσο θέλει, να είναι ακροαριστερός, να είναι αναρχικός. Ας πιστεύει, τιμή του να το λέει. Και να το υπερασπίζεται δημόσια ως προς την άποψή του. Άλλο η άποψη, άλλο η παράβαση του νόμου. Όπως σέβονται τον νόμο όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα τον σέβονται και αυτοί. Τέρμα η αισιοδοσία σε αυτή τη χώρα, οποιασδήποτε αναρχική ομάδα που θέλει να κάνει να είναι πρόβλημα τη χώρα μαγαζάκι της. Δικής μου αντίληψης, δεν έχω καταλάβει ακόμα σε τι θεωρείτε ότι έχει συνεισφέρει η δημοσιοποίηση του ονόματος. Επίσης, είπατε και κάτι ακόμα όμως το πρωί, ότι προηγουμένως προσπάθησε να πάρει το όπλο αστυνομικού. Ναι, βεβαίως. Αυτό σας προκύπτει από πού? Από πληροφόρηση. Πώς την έχετε σε αυτή την πληροφόρηση? Είναι από την αναφορά του αστυνομικών. Σας είπα ότι ζω, ότι εργάζομαι στην περιοχή. Είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα. Η Νέα Σμύρνη είναι από τις βασικές περιοχές. Είναι από τις βασικές περιοχές του νοτίου τομέα της Β' Αθήνας. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο από χθες και σήμερα το πρωί. Έχω αυτή την εικόνα. Αν λέω κάτι λάθος. Αν λέω κάτι λάθος. Ότι το γνωρίζετε από την αναφορά των αστυνομικών. Αν λέω κάτι λάθος, κυρία Τζίμα, θα το κρίνει η τελική αναφορά της εισαγγελέας, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, θα το κρίνει η ΕΔΕ. Αν λέω ψέματα σε αυτό που ανέφερα το πρωί και το παραλαμβάνω τώρα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ναι, πάντως δεν μου απαντάτε και πάλι. Σας γιατί απάντησα. Το πρωί είπατε κάτι άλλο. Ότι όχι, το ξέρετε από άλλο. Την αναφορά των αστυνομικών. Σας είπα ότι έχουμε πληροφορίες. Δεν σας είπα εσάς, είπα στην τηλεόραση ότι έχουμε πληροφορίες από τις αναφορές της αστυνομίας. Και όταν λέω αναφορές αστυνομίας, δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Είναι μία σειρά από πληροφορίες. Αν όμως πληροφορίες τις οποίες αναπαρήγαγα είναι ψευδείς, είμαι ο πρώτος που θα βγω να ζητήσω συγγνώμη. Αν είναι αληθής όμως, θα ζητήσω από όλους αυτούς οι οποίοι με κατέκριναν να ζητήσουν εκείνη συγγνώμη. Και νομίζω, κυρία Τζίμα, ότι μετά από όλα αυτά, καλό είναι να πέσουν λίγο οι τόνοι και να ηρεμήσουμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Διότι και χθες. Πάντως, κύριε Κυρανάκη, με ξύλο δεν πέφτουν οι τόνοι. Συμφωνώ, γι' αυτό και το καταδίκασα. Να το πω τέταρτη φορά, να το πω πέμπτη, να το πω όσες φορές χρειαστεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εκεί δεν σας έκανα καμία ερώτηση. Όσες φορές χρειαστεί, γιατί ήσασταν καθαρός και χωρίς αστερίσκους από το πρωί. Η έκκλησή μου. Ο υπόλοιπος χειρισμός σας ήταν αυτός ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, έχριζε μια συζήτηση. Βεβαίως. Γιατί κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα διαφυλάξουμε με έναν τρόπο. Για κοινωνική ηρεμία πάει και στις δύο πλευρές. Πάει και σε αστυνομικούς οι οποίοι οφείλουν να είναι ψύχρεμοι. Και εγώ κάθε φορά που συναντώ αστυνομικούς στον δρόμο, τους ρωτώ, δείχνουμε κατανόηση ως πολίτες στους αστυνομικούς? Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους μπορούν να δείχνουν κατανόηση στους πολίτες οι οποίοι περνούν όλη αυτή την πανδημία πολύ δύσκολα, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Αυτή η κατανόηση λοιπόν. Ομάδες. Το λέω γιατί πολλές φορές η σχέση πολίτη-αστυνομικού φέρνει ένταση. Και κύριε, είναι κατανοητό. Άρα λοιπόν, να το πω γιατί είναι σημαντικό. Αν έχει τα νεύρα του, καλό είναι να μην υπηρετεί σε αυτή τη θέση, διότι είναι μια ειδική θέση που απαιτεί ψυχραιμία. Αν δεν αντέχει αυτή την πίεση, θα πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά. Συμφωνούμε σε αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι σύσσωμη η ίδια η αστυνομία, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το γραφείο τύπου του Μεγάλου Μαξίμου και εγώ προσωπικά επίσης καταδικάσαμε αυτή την ενέργεια. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Δεν νομίζω ότι μια οικογένεια που θέλει να βγάλει τα παιδιά της στην πλατεία της Νέας Σμύρνης θέλει να βλέπει έναν αστυνομικό να δένει ένα πολίτη δίπλα της, ακόμη και αν αυτός ο πολίτης έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Δεν το δικαιολογώ, το παραλαμβάνω. Αλλά η έκκλησή μου για κοινωνική ηρεμία πάει και στις δύο πλευρές. Πάει και προς αστυνομικούς και πάει και προς όσους θέλουν δημοκρατικά να διαμαρτυρηθούν
για οποιοδήποτε δικαίωμά τους. Mm. Αυτή τη στιγμή δίνουμε όλοι μαζί μια μάχη υγείας για τη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει κοινωνική ηρεμία, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να μπορέσει να πετύχει το στόχο της για να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας και ούτε φυσικά να κυλήσει ηρεμά η ζωή μας. Κύριε Κυρανάκη, οπότε θα κλείσουμε τη συζήτησή μας χωρίς να θεωρείτε ότι κάνατε λάθος σήμερα, ε? Κυρία Τζίμα, σας απάντησα. Νομίζω ότι θέλετε μπε και καλά να βγάλετε ένα τίτλο. Λοιπόν, έχουμε... Όχι, δεν είναι θέμα. Αν και σας έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, σήμερα δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη. Όχι, εντάξει, παρακαλώ, δεν είναι θέμα χάρη. Εδώ προφανώς έχουμε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Υγιές είναι αυτό, ναι, να διαφωνούμε. Σαφώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Λοιπόν, έχουμε ένταση και επεισόδια αυτή την ώρα στην Πανόρμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Στέλλα Γκαντόνα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Στέλλα? Καλησπέρα, Ράνια. Πριν από λίγα λεπτά να σας πω ότι υπήρξε ένταση σε κεντρικό δρόμο της Πανόρμου, σε συμβολή κεντρικού δρόμου της Πανόρμου, με περίπου 20 άτομα αγνώστους να έρχονται και να επιδίδονται σε έναν ανθρωποκυνηγητό με τους αστυνομικούς. Υπήρξαν κρότου λάμψης, άντρες της ομάδας βίας να σπέβδουν στο σημείο, αλλά και άντρες των ΜΑΤ. Να σας πω επίσης ότι συμπτωματικά, ενδεχομένως, θα το δούμε αυτές τις επόμενες ημέρες. Στο δρόμο αυτό ακριβώς εδρεύουν τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό. Και αυτή την ώρα που σας μιλάω, στο σημείο ακριβώς παραμένουν άντρες των ΜΑΤ. Ας ελπίσουμε όλα αυτά να είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Το ευχόμαστε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε.